Κύριε Ματζά, σας ευχαριστούμε καταρχήν για την φιλοξενία εδώ. Θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Δεν θα είναι πολλές, αλλά θα θέλαμε να μας κατατοπίσετε για το πολύ πλούσιο έργο που παράγεται. Ξεκινώντας, κύριε Ματζά, θα ήθελα να μας πείτε, εκτός από τα 44 τεύχη της Δάφνης, του βιβλίου της Δάφνης, όπως είναι γνωστό και κυκλοφορεί, που έχει εκδώσει Πνευματικός Όμιλος, το οποίο είστε πρόεδρος και μέλος, έχετε άλλη συγγραφική δραστηριότητα? Καταρχάς, κύριε Δελιμάρη, σας ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να κάνετε το κόπο να έρθετε στη γενέθλια γη, στο αγαπημένο μου χωριό, για να κουβεντιάσουμε γύρω και από τις δραστηριότητες του Πνευματικού Ομίλου, αλλά και την προσωπική μου συγγραφική προσφορά. Καταρχάς, προσωπικά κυκλοφόρησα πρόσφατα το 10ο βιβλίο. Είναι κυρίως βιωματικά βιβλία, τα οποία γίνονται μετά από πολλή σκέψη και από πολλή φλόγα να εκφράσω τον εαυτό μου, να εκφράσω τους Μύχιος Πόθος, να εκφράσω κάτι που δεν θέλω να σημαίνει νανούρισμα, δεν θέλω να σημαίνει παραμύθιασμα. Προσπαθώ, δεν ξέρω πόσο τα καταφέρνω, αλλά προσπαθώ. Και στα πλαίσια αυτά έγραψα το καινούργιο μου βιβλίο, που είναι ένα συμπόσιο στη Δάφνη Ναυπακτίας, το οποίο είναι εν μέρη πραγματικό και εν μέρη φανταστικό. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε, αλλά η επόμενη ερώτηση είναι σίγουρα ποιο ήταν το ερέθισμα για να γράψετε το 10ο βιβλίο σας, το οποίο, όπως το αναφέρατε και εσείς τώρα, αναφέρεστε σε ένα συμπόσιο στη Δάφνη. Στη Δάφνη. Εκείνο που έχω κάποιο παράπονο από την διαδρομή μου έχει λίγο έτσι, δεν διαφημίζεται η ζωή των αρχαίων Ελλήνων, ο κλασικός αιώνας της αρχαιότητος, αυτό το μεγαλειώδες πνευματικό ανέβασμα, και προσπάθησα να διαβάσω τι ακριβώς ήταν τα συμπόσια των αρχαίων Ελλήνων. Πραγματικά, ο τρόπος που αντιμετώπιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τη ζωή και την καθημερινότητα με εντυπωσίασε, και σε συνδυασμό με την άνυδρη κατάσταση και την απογοήτευση και την μη ικανοποίηση γενικώς της σημερινής κοινωνίας, προσπάθησα κάπως να τους μιμηθώ. Και είναι αλήθεια ότι διοργανώνω συμπόσια, κατά κάποιο τρόπο, όχι όπως των αρχαίων Ελλήνων, αλλά προσαρμοσμένα στη σημερινή πραγματικότητα. Τα συμπόσια που κάνω και στην Ναύπακτο και στη Δάφνη και στο Ξηροπήκατο και στο Ευπάλιο δεν είναι τόσο έτσι δυνατά να γίνονται συζητήσεις, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων, είναι 50 άτομα, δεν μπορεί να κουβεντιάσεις έτσι. Αλλά στην Αθήνα έχουμε την δυνατότητα να μαζευόμαστε 10-12 άτομα, όπως ακριβώς και οι αρχαίοι Έλληνες, και να είναι πιο σημαντικές και πιο ευχάριστες και πιο αποτελεσματικές οι συζητήσεις που γίνονται. Και προσπάθησα να γράψω για τα συμπόσια, και αναφέρθηκα σε ένα συμπόσιο που έγινε στην αγαπημένη μου τοποθεσία, το Κεφαλόβρεσο της Δάφνης, το 1995. Το σημαντικό είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι κάθε συζήτηση, κάθε συμπόσιο να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν ορατά αποτελέσματα από τα συμπόσια που κάνατε? Κύριε Δελιμάρη, θα σας πω μια εξομολόγηση. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι οι δυνατότητες του ανθρώπου είναι τόσο πολύ μεγάλες. Να φανταστείτε
κάνουμε συμπόσια στην Αθήνα και μεταξύ κορυφαίων πνευματικών ανθρώπων του ομίλου μας και να σας διηγηθώ το εξής περιστατικό. Από τους κορυφαίους του ομίλου μας είναι ένας που κινείται στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς και ένας που κινείται στον ευρύτερο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και αυτοί συνήθως μονοπολούν περισσότερο λόγω της ποιότητας των απόψεων και της άνεσης που εκφράζουν τις απόψεις τους για όλα τα θέματα που τους βάζουμε. Εκείνο που κατάφερα είναι μέσα από τα συμπόσια να γίνουν φίλοι. Και πρόσφατα ο ένας από αυτούς πρότεινε να παρουσιάσει το βιβλίο του άλλου, ο κεντροδεξιός του εξωκοινοβουλευτικού της αριστεράς. Και θα οργανώσουμε τώρα μέσα στο Μάη ή Ιούνιο αυτή την παρουσίαση στους Θρακομακεδόνες που με μεγάλη χαρά βλέπουμε τη συμφιλίωση. Εμένα, όπως σας έχω ίσως ξαναπεί, με ενδιαφέρει να μην είμαστε μονοπολούν όλοι ομόχνοτοι οι συνομιλητές, να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων ανθρώπων διαφορετικών απόψεων. Και αυτό το καταφέρνουν τα συμπόσια. Ίσως στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει, το είχατε πει ξεκάθαρα αυτό, ότι θέλετε να ακούγονται όλες οι πλευρές, να ακούγονται όλες οι απόψεις και νομίζω έτσι γίνεται και ένας σωστός διάλογος. Ναι, αυτό κάνει το συμπόσιο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Δελημάρη. Φοβούνται να εκφραστούν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, έχω βρει πνευματικούς ανθρώπους και από την επαρχία μας που άλλα λέμε στις κατεδίαν συζητήσεις και άλλα γράφουνε. Γιατί δεν τα γράφετε αυτά που λέμε τώρα τις απόψεις σας? Λέει, τώρα πού να πάω, να μη σε δυσαρεστήσω κάποιος. Εγώ, κύριε Δελημάρη, ό,τι σκέφτομαι και με τον τελευταίο και με τον υπουργό και με όποια παρέα, είμαι αυτός που είμαι και το λέω ευθαρσώς. Αυτό θέλω να πετύχω, να μην φοβάται ο κόσμος. Και κάτι ακόμα. Πρότεινα σε κάποιον στο βιβλίο αυτό, σε έναν αυπάκτιο διανοητή καλόν, να προλογίσει το βιβλίο, το οποίο προλογίζουν οι άλλοι δύο φίλοι, να προλογίσει και αυτός. Αρνήθηκε. Λέει, που φοβόμουν και τέτοια πράγματα. Άμα φοβόμαστε, πώς θα πάμε μπροστά? Άμα φοβόμαστε να εκφραστούμε, πώς θα ψηλαφίσουμε την ανθρώπινη αυτή περιπέτεια που είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε? Είμαστε σε μια εποχή που το να σχολιάσει κανείς είναι πολύ εύκολο. Τι δύναμη χρειάζεται όμως για να μπορέσει να σχολιάσει? Τι πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να καταφέρει αυτό που έχει μέσα του να το βγάλει δημόσια παντού? Να διώξει το φόβο. Μια φορά ζούμε. Αν ζήσουμε αντρίκα, οι Έλληνες εκφράστηκαν, οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο είδους επιρροές υπάρχουν και γίναμε δούλοι. Και το εννοώ αυτό χωρίς να θέλω να επεκταθώ. Η έννοια του δούλου δεν με εκφράζει. Με εκφράζει η αρχαιοελληνική αντίληψη να εκφραστούν. Και αυτό που είπαν οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες τα είπαν όλα, λένε οι μεγάλοι διανοητές. Το γράφω και μέσα στο βιβλίο. Ενώ εδώ είμαστε δηλαδή καταδικασμένοι, μας προτρέπουν να μην μιλάμε, να υπακούμε. Να υπακούμε, συμφωνώ, αλλά να υπακούμε σε αυτό που είναι αποτέλεσμα ενός διαλόγου, αυτό που βγάζει η λογική, αυτό που βγάζει η αγάπη, αυτό που βγάζει η καλοσύνη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε σχέδια για τα επόμενα συμπόσια. Σχέδια, κάποια σχέδια για επόμενα συμπόσια. Θα σας πω τώρα κάτι που βρήκε μεγάλη απήχηση, που το μέλος του ομίλου μας, ο Βαγγέλης Ποτάκης και με τη Φωτεινή Κοζόνη, μου είπαν για το καλοκαίρι. Θα έρθει, λέει, το καλοκαίρι, θα έρθουν στην Αύπακτο και θα οργανώσουμε τρία συμπόσια. Ένα θα είναι για το πολύ κόσμο, που φυσικά θα έχει τη μορφή να εκφραστούμε για τον Όμελο, για το περιοδικό μας στη Δάφνη και για έτσι με 50-60 άτομα.
Το άλλο θα είναι, το δεύτερο, θα είναι 10-12 άτομα τα οποία με άφησε εμένα να τα διαλέξω, που θα συμμετέχουν στο διάλογο, που να γίνει ένας πιο έτσι αναλυτικός διάλογος με, γύρω στα 10-12 άτομα, μπορείς να κουβεντιάσεις και να εκφραστούν όλοι ελεύθερα. Και το τρίτο, ας το πούμε, συμπόσιο θα έρθει στην πλατεία Φαρμάκη, εκεί που μαζευόμαστε τα μεσημέρια και πίνουμε στο καφενείο, θα, γιατί το λαχταράνε, κύριε Δελιμαρή, αυτοί που είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αμερική, λαχταράνε αυτές τις συνάξεις που κάνουμε. Και κάτι ακόμα, ήδη τώρα με προτρέπουν, μου λένε, κύριε Μάρκο, στο επόμενο συμπόσιο να καλέσεις και εμένα στην Αθήνα. Δηλαδή έχω 5-6 έτσι προτάσεις, και συνήθως εγώ καλώ αυτούς που νομίζω ότι θα ευχαριστηθούν από μια τέτοια ατμόσφαιρα, θα την απολαύσουν. Αλλά τώρα έχω προσφορές από φίλους του ομίλου. Να πω κάτι τώρα. Να πείτε. Αυτό που είπατε, έτσι θα μαζευτείτε στο καφενείο, στην πλατεία. Ναι. Σε κάθε χωριό τα παλιά χρόνια δεν γίνονταν κάθε μέρα μικρά συμπόσια? Φυσικά. Τώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν έτσι επικοινωνία. Δεν υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Δεν υπάρχει έτσι... Καθένας κλείνεται. Σε όλα αυτά πιστεύετε ότι φταίει ο φόβος? Όχι μονάχα ο φόβος. Είναι και η τεχνική. Ο καθένας στο σπίτι τώρα έχει τις ανέσεις να επικοινωνεί παντού. Έχει τηλεόραση, έχει τηλέφωνο. Είναι και άλλοι παράγοντες. Άρα η τεχνολογία, να πούμε ότι έχει περιορίσει ακόμα και το διάλογο στα καφενεία. Τον έχει αλλάξει. Με τα Facebook, με άλλα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει και στα καφενεία, τον έχει περιορίσει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει και ο φόβος όμως. Υπάρχει ο φόβος, δηλαδή να μην εκτεθώ, να μην δυσαρεστήσω κάποιον. Κύριε, τους λέω εγώ, πες την άποψή σου, δεν με ευχαριστήσω ό,τι και να ακούσω. Κύριε Μάρκο, όμως, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε αυτός ο φόβος? Που στο καφενείο, θυμάμαι, υπήρχαν και διάλογοι, στο χωριό μου, στο καφενείο, υπήρχαν και έντονοι διάλογοι, υπήρχαν και διάλογοι ήρεμοι, υπήρχαν και απόψεις, όπως είπατε και εσείς, που έλεγε ο κάθε άνθρωπος, υπήρχαν και διαφωνίες και για πολιτικά και για όλα τα πράγματα που συνέβαιναν. Γιατί τότε όμως ήταν διαφορετικά και τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Άλλαξε, και τότε υπήρχε φόβος και τότε υπήρχε σκοπιμότητα, αλλά όχι στο τόσο βαθμό. Άλλαξαν οι συνθήκες, ιδιωτεύει ο πολύς ο κόσμος, προσπαθεί να κουτσοβολευτεί. Η έννοια της κοινότητας έχει αδρανοποιηθεί, έχει λιγοστέψει, έχει μειωθεί, και γι' αυτό πρέπει να εκμεδυνήσουμε το φόβο. Εγώ χαίρομαι τους ανθρώπους που θα μου πούν τα τρωτά μου σημεία σε μια συζήτηση, όχι αυτοί που θα με λιβανίσουν. Δηλαδή δεν πρέπει να μάθουμε να δυσανασχετούμε όταν ακούμε απόψεις που δεν μας αρέσουν. Ίσα-ίσα να μας βάλει σε περισσότερες σκέψεις. Και ξέρετε, κύριε Δελιμάρη, δεν υπάρχει άποψη που να έχει ένα μεγάλο ποσοστό αλήθειας. Όλες οι απόψεις έχουν ποσοστό, κυμαίνεται το ποσοστό. Άλλο είναι 40, άλλο 70, άλλο 90, αλλά αλήθειες έχουν όλες οι απόψεις. Να μην καβαλικεύουμε το καλάμι ότι οι δικές μας απόψεις είναι οι σωστές και οι άλλες είναι σε λάθος δρόμο. Αυτό δεν σημαίνει πνευματικότητα. Αυτό νομίζω είναι το λάθος. Αυτό είναι το λάθος, και αυτό προσπαθεί το συμπόσιο, ο όμιλός μας, προσπαθεί να το περιορίσει. Το γεγονός ότι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κύριε Μάρκο, θέλω να με καλέσεις στο συμπόσιο. Και να φανταστείτε, ένας ήρθε από την Κατερίνη για το συμπόσιο. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει, έχει ανάγκη ο κόσμος από συζήτηση που να μην πάμε για συζήτηση, δεν πάμε για κατήχηση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που να κάνουμε κατήχηση ή προπαγάνδα. Έξω από εμάς αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι συζήτηση όταν έρχεσαι με να κάνεις κατήχηση. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι συζήτηση. Στόχος μας είναι να ανιχνεύσουμε, να ψηλαφίσουμε την αλήθεια, να ψηλαφίσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Οι μεγαλύτεροι διανοητές, και οι σύγχρονοι και οι παλιότεροι, λένε το ένα είδα, ότι δεν είδα. Εσύ τα ξέρεις όλα, ρε φίλε.
Ποιος είσαι τέλος πάντων? Γιατί όσο γνωρίζουμε περισσότερα, τόσο βλέπουμε το μέγεθος της άγνοιας και της πληθώρας των αναπάντητων ερωτημάτων που αναφύονται. Εγώ θα ρωτήσω και κλείνοντας αυτή την συνέντευξη, ότι σας βλέπω ανήσυχο, με την καλή έννοια το ανήσυχο, και πιστεύω ότι δεν θα σταματήσετε εδώ το συγγραφικό σας έργο. Θέλω να μου πείτε τι ετοιμάζετε και πότε θα γράψετε το επόμενο βιβλίο σας, ή αν το έχετε ήδη έτοιμο και δεν μας το έχετε παρουσιάσει. Δεν έχω εγώ το, καταρχάς δεν εμπορεύω με τα βιβλία μου, τα δίνω. Αυτό είναι γνωστό και πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε. Τα δίνω σε όποιους μου τα ζητήσει, τα δίνω, δεν έχω πρόβλημα, τα προσωπικά μου βιβλία. Και του ομίλου τα δίνουμε, και όποιος θέλει είπαμε μπορεί να δώσει κάτι για να συνεχίσει να εκδίδεται το περιοδικό. Να προσθέσω εγώ, δεν είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι προσεγμένο, είναι ένα περιοδικό που είναι καλοτυπωμένο, είναι ένα περιοδικό το οποίο γράφουν 50 άτομα καταρχάς. Και αυτό, αλλά κοστίζει όμως και σε χρήματα η εκτύπωσή του, έτσι. Ναι. Κύριε Δελιμάρη, όπως είπα, εγώ δεν το κάνω από χόμπι. Εγώ κάνω έτσι από έννοια του να εκφραστώ, να, αυτό που μέσα μου κυριαρχεί να το βγάλω έξω. Γιατί σε λίγο όλοι μας θα φύγουμε, έτσι, δεν θα μείνουμε εδώ πέρα. Θα μείνει αυτή η προσφορά μας, το ψάξιμο, ο αγώνας μας και η αγωνία μας. Έχω να λέω τρία βιβλία, λέω, προτίθεμε να γράψω αν μπορέσω. Ένα θα είναι για το χωριό της μητέρας μου, την Αναβριτή, τη Βετοψίστα. Έγραψα για τη Δάφνη, δεν πρέπει να, και τη μάνα μας να την προσέχουμε και να την τιμάμε. Και επειδή είναι ένα χωριό το οποίο έχει μεγάλη ιστορία, συγκεντρώνω στοιχεία να μπορέσω να κυκλοφορήσω. Έπειτα έχω κάποια ποίηματα που θέλω να παρουσιάσω, που βγάζουν και αυτά την ανησυχία μου. Και το τρίτο είναι μια αυτοβιογραφία, ένα βιωματικό, να γράψω κάποια πράγματα από τη ζωή μου που μου έχουν κάνει εντύπωση, που αξίζει να τα ξέρουν τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, οι φίλοι μου. Αυτό είναι το συγγραφικό έργο. Αν έχουμε υγεία, όλα θα πάνε, και αν παρουσιαστεί και κάποιο ερέθισμα καινούριο, είμαι ανοιχτός και η συμμετοχή μου στο περιοδικό είναι αρκετά μεγάλη. Γι' αυτό πολλά χρόνια δεν εκφραζόμουν, γιατί με καλύπτει και το περιοδικό πολλές φορές, γιατί έχω γράψει πάνω από 100 εργασίες σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και τέτοια. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η συζήτηση, η αναζήτηση, η συνεργασία. Δεν γίνεται τίποτα με το καθένας να καβαλικεύει μόνος του μια προσπάθεια. Χρειάζεται συνεργασία και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Κάτι, σας διακόπτω, ότι δεν γίνεται όλοι να συμφωνούν μαζί μας. Φυσικά. Μα και εμείς, κύριε Δελιμάρη, χτες μπορεί να είχαμε άλλες απόψεις, σήμερα άλλες και αύριο να έχουμε άλλες. Δεν είμαστε νεκρά πρόσωπα, είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Όταν βρίσκουμε ή προσεγγίζουμε μια αλήθεια, μια πραγματικότητα, είναι ντροπή να μην την υιοθετούμε. Δηλαδή, είχα εγώ από τον πατέρα μου ή αυτό πίστευε ο πατέρας μου ή αυτό. Ό,τι μπορούμε να βρούμε καλύτερο για την κοινωνία, έχουμε χρέος να το λέμε, να το διατρανώνουμε, να το διαλαλούμε. Δεν είμαστε σε σερνόμενα κούτσερα σε ένα ποτάμι όπως έρχονται όπου τα πάει το ρεύμα. Πρέπει να λέμε την γνώμη μας. Τότε τι άνθρωποι είμαστε, τι Έλληνες είμαστε, τι χριστιανοί είμαστε. Δηλαδή σκλάβοι ή να, μας, να νορίζουν, να ανεχόμαστε τον ανούρισμα κάποιων που έχουν συμφέρον να μας νανουρίζουν. Έτσι, για να περνάνε αυτές τις απόψεις και την καλοπέρασή τους, εννοώ υλική και πνευματική. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Μάρκος Μετζάς, ο συγγραφέας, ένας άνθρωπος ανήσυχος, ο οποίος προσφέρει κοινωνικό έργο, συγγραφικό έργο ή όπως θέλετε εσείς. Κύριε Μάρκο, σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε εδώ στο χώρο σας και ειλικρινά χαρήκαμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση. Και εγώ, κύριε Δελιμάρη, θέλω να πω και περισσότερα καλά λόγια για σας, αλλά ίσως να παραξηγηθώ και δεν λέω πολλά, αλλά το ότι ήρθατε εδώ και το ότι αφρουγκάζεστε και ότι θέλετε να προβάλλετε
κάποιες διαφορετικές ίσως απόψεις από τη ρουτίνα, κάτι διαφορετικό. Σας τιμά και σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια και εσείς που καταβάλατε και δεν βλέπω να υιοθετείτε ως ένα σημείο κάποιες από τις απόψεις μου. Να είστε καλά. Εγώ θα πω όμως σε αυτό που είπατε εσείς ότι ο σκοπός που δημιουργήσαμε αυτό το site το Ναυπακτία News ήταν να δώσουμε φωνή σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες της Ναυπακτίας και όχι μόνο, αλλά και από όλη την Ελλάδα να ακουστεί η φωνή όσων θέλουν και επιθυμούν να μιλήσουν. Κύριε Ματζά, σας ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο στο έργο σας. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά.